Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του Ποταμιού, τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη, και ήμασταν στο σημείο, κύριε πρόεδρε, που θα μου λέγατε τι κυβέρνηση προτείνετε για τον τόπο. Τη στιγμή που ανακοινώνεστε η κυβέρνηση, Λοιπόν, να σας πω. Και θα σας εξομολογηθώ κάτι το οποίο δεν το έχω ξανασυζητήσει. Ένα τμήμα μιας συζήτησής μου με τον Πρωθυπουργό. Δευτέρα των εκλογών. Αμέσως μετά τις εκλογές, είχαμε μιλήσει από την Κυριακή, τον είχα συγχαρεί και μου λέει, έλα στο γραφείο να τα πούμε. Πηγαίνω. Στη συνάντηση που είχατε κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κουμουνδούρου. Ναι. Στην Κουμουνδούρου, τη Δευτέρα μετά τις εκλογές. Ναι. Έτσι. Πριν συμφωνήσει με τους ΑΝΕΛ. Είχε συμφωνήσει. Χωρίς να το ξέρω, είχε συμφωνήσει. Μάλιστα. Το βράδυ της Κυριακής. Βγαίνει ο κύριος Καμένος το πρωί. Μάλιστα. Και λέει: έχουμε κυβέρνηση. Και πάω εγώ το απόγευμα και υπάρχει μια συζήτηση. Και είπα και στον κύριο Τσίπρα, και τώρα μπορώ να το πω, ότι τα προβλήματα της χώρας αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλα. Είναι πολύ μεγάλα. Σας πρότεινε να μπείτε στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, στη κουβέντα που έγινε. Επιτρέψτε να απαντήσω στο τέλος του ερωτήματός σας, γιατί έχει μια αξία να καταλάβει. Ναι, έχετε κρατήσει 2-3 ερωτήματα. Όχι. Για Σιμίτη, μου είπατε, άστο μετά. Όχι. Το εννοώ τώρα. Τώρα, αλλά να καταλάβετε τη ροή της κουβέντας παίζει ένα ρόλο. Του είπα λοιπόν, έχω μια ειλικρινή σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, η οποία προϋπήρχε βέβαια της πολιτικής, γιατί μου είχε δεθεί η δυνατότητα να βρεθούμε, να τα πούμε, να φάμε. Συζητάγαμε. Άρα με την άνεση εκείνης της παλιάς επαφής, του είπα ότι εδώ είναι μεγάλη σου ευκαιρία. Ο κόσμος έχει απειβδίσει με τους παλιούς. Του είπα αυτό που αισθανόμουν, από αυτό που έλεγε όλος ο κόσμος. Έτσι. Είναι μεγάλη σου ευκαιρία. Μη τη χαραμίσεις. Και πώς θα τη χαραμίσεις? Θα τη χαραμίσεις αν γίνεις πρωθυπουργός των συνιστοσών. Κάνε μια ευρύτερη κυβέρνηση. Πάρε ανθρώπους από την ευρύτερη κεντροαριστερά. Δεν εννοώ από το ποτάμι. Δεν εννοώ βουλευτές. Έτσι. Ανθρώπους με ευρύτερο κύρος. Προσωπικότητες. Όχι με την έννοια γλάστρες προσωπικότητες. Δηλαδή ένα καθηγητή πανεπιστημίου που κάποια στιγμή είχε γράψει ένα σύγγραμμα. Ανθρώπους που έχουν διοικήσει και του δώσα. Επιτρέψτε μου κάποια παραδείγματα. Και του είπα ότι κάνε μια τέτοια κυβέρνηση. Κάνε δηλαδή κυβέρνηση που θα ξεπερνάει το κομματικό σου περιβάλλον. Γιατί αυτή είναι η κυβέρνηση που έχει ανάγκη ο τόπος. Μια κυβέρνηση μιας ευρύτερης συμμαχίας. Αυτή λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, είναι και η πρότασή μου για σήμερα. Εάν ο κύριος Τσίπρας νιώθει μια αδυναμία στην σημερινή κυβερνητική πραγματικότητα. Και θα πρέπει να νιώθει μια αδυναμία, γιατί. Να παραδεχτούμε κάτι. Φύγαμε από τη διαπραγμάτευση. Είπαμε ότι εκεί τον στηρίζουμε. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ό,τι απόφαση έχουν πάρει στο εσωτερικό μέτωπο, βρίσκει την κοινωνία απέναντί τους. Μετανάστευση, φυλακές, ασφάλεια, παιδεία. Είδατε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Όλος ο κόσμος δυσανασχετεί με αυτές τις αποφάσεις. Και κορυφαίο ζήτημα, το κομματικό κράτος. Είχαμε τόσα χρόνια ένα κομματικό κράτος του ΠΑΣΟΚ για δεκαετίες, της Νέας Δημοκρατίας για δεκαετίες, και εκεί που είπαμε ότι πάμε σε μια διαφάνεια, σε προσλήψεις ανθρώπων που δεν έχουν σχέση με το είναι φίλος μου, είναι συγγενής μου, η κυβέρνηση κάνει ακριβώς το ανάποδο. Μία από τις πιο τραγικές στιγμές αυτής της κυβέρνησης, που δεν έχει φωτιστεί τόσο όσο πρέπει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ο διορισμός 13 περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης. Το προσέξατε. Διόρισαν 13 περιφερειακούς διευθυντές. Ένα σε κάθε περιφέρεια. Ναι. Έτσι. Και τι κάναμε εμείς? Είδαμε κάποια ονόματα και λέμε για να τα γκουγκλάρουμε τα ονόματα. Και βάζουμε το πρώτο όνομα και μας βγαίνει υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Βάζουμε το δεύτερο όνομα, τοπικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Περιφερειακός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Και ανακαλύψαμε και το γράψανε κάποιες εφημερίδες ότι από τα 13 πρόσωπα που μπήκανε περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης, τα 11 είναι κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο ένας δεν ξέρουμε τι είναι και ο άλλος είναι στέλεχος των ΑΝΕΛ. Και βέβαια, παρένθεση, το στέλεχος των ΑΝΕΛ μπήκε σε μια περιοχή που χρειάζεται ψυχραιμία, όπως μπορεί να υποδείξει ο κύριος Καμένος, και μπήκε στην περιοχή της Τράκης. Περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα, ότι επανέρχεται το παλιό πρόβλημα που είναι ο διορισμός
το ρουσφέτη με βάση το πόσο φίλος μου είναι και πόσο κοντά στο κόμμα μου είναι, γίνεται σήμερα. Σε όλα αυτά τα πράγματα η κοινωνία είναι απέναντι, κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Εάν ο κύριος Τσίπρας αντιλαμβάνεται το αδιέξοδό του, αν αντιλαμβάνεται ότι στερείται της δυνατότητας να έχει μια κυβέρνηση για όλους τους Έλληνες, ιδού λοιπόν ευκαιρία να κάνει μια κυβέρνηση από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και εμείς θα τον στηρίξουμε. Η Βουλή αυτή θα μπορεί να δώσει πολλές λύσεις. Θα δεχόσασταν να μπείτε σε μια τέτοια κυβέρνηση? Συγγνώμη. Θα δεχόσασταν και να μπείτε σε μια Μιλάτε τέτοια κυβέρνηση? Προσωπικά για μένα. Όχι, το κόμμα σας. Εγώ έχω πει ότι δεν θα γίνω υπουργός. Στελέχη του κόμματός. Έχω πει ότι δεν θα γίνω υπουργός για ένα και μόνο λόγο. Γιατί θέλω να αποδείξω ότι μπορεί να είναι κάποιος στην πολιτική για να μην θέλει να γίνει υπουργός. Γιατί συνήθως όλοι μπαίνουν στην πολιτική και λένε υπουργός, υπουργός, υπουργός κάποια στιγμή. Εγώ λοιπόν λέω ότι δεν θέλω να γίνω υπουργός. Δεν θέλω να γίνω αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ή οποιασδήποτε κυβέρνησης. Αυτό που λέω λοιπόν όμως είναι ότι αυτή η κυβέρνηση, εάν θέλει να μας βγάλει από την κρίση, πρέπει να είναι μια κυβέρνηση που να εκπροσωπούνται πλατύτερες δυνάμεις από αυτές που φαίνονται ότι εκπροσωπούνται σήμερα. Να μην πέφτουμε από τώρα, το ένα λάθος στο άλλο. Προϋπόθεση για αυτή τη διεύρυνση της κυβέρνησης είναι να φύγει ο Καμένος από την κυβέρνηση και η ΑΝΕΛ ή όχι? Να σας πω κάτι. Εμείς καταρχήν να σας πω ότι ο Αποστόλης ο Ζουπανιώτης, όση ώρα μιλάμε, ο συνάδελφος, έκανε έρευνα και μου στέλνει μήνυμα ότι η περιφορά του επιταφείου δεν έγινε πρώτη φορά επί Καμένου, έχει ξαναγίνει αρκετές φορές στο παρελθόν. Ναι. Ψάξτε το καλύτερα. Ψάξτε το καλύτερα γιατί... Λέω ότι μου στέλνει ο συνάδελφος με την υπογραφή του. Ναι, ναι. Πότε έγινε? Πες μας μια άλλη ημερομηνία. Έτσι, έτσι μου γράφει. Ναι, δεν θα βρείτε άλλη ημερομηνία γιατί εμείς μιλήσαμε με τους ανθρώπους. Δεν το ξέρω. Εμείς μιλήσαμε με τους χριστιανούς στην περιοχή που αντιλαμβάνονται ότι αυτές οι ενέργειες είναι κατά βάση απέναντί τους. Έτσι. Με τους χριστιανούς. Μου λέει μιλήσαμε. Τώρα ο Χρήστος ο Μπάρλας, ο διευθυντής της εκπομπής, ότι στην ανάρτηση του Ξάνθη News γράφει ότι είχε ξαναγίνει το 1965, πριν από 50 χρόνια. Αν μιλάμε για κάτι που έγινε πριν από 50 χρόνια, να το δεχτώ. Εγώ μιλώ για αυτό το χρόνο που είχαμε τώρα, οριοθετήσει μου, τις σχέσεις μας. Προϋπόθεση για αυτή τη διεύρυνση της κυβέρνησης, στην οποία θα μπορούσε να συμμετάσχει και το δικό σας κόμμα, κοιτάξτε, είναι να φύγει. Κοιτάξτε. Ο Καμένος να φύγουν κάτι, οι ΑΝΕΛ. Η κομματική ταυτότητα δεν μαρτυρά απαραίτητους ανικανότητα. Και χωρίς να θέλω να τις δημιουργήσω προβλήματα, η κυρία Κουντουρά κάνει τα σωστά στο τουρισμό. Δεν έχει πει κανείς από το ποτάμι να φύγουν οι ΑΝΕΛ. Δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται μια ευρύτατη σκέψη στην ηγεσία αυτή τη στιγμή της χώρας και αυτή η ευρύτατη σκέψη δεν πρέπει να αναζητάτε μόνο στις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια κυβέρνηση για να λύσουμε το τεράστιο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα, κοιτώντας μόνο ένα κομματικό περιβάλλον. Αυτό είναι που λέμε. Αυτό είναι που λέγαμε και πριν τις εκλογές, αυτό είναι που λέμε και σήμερα. Ότι τα εθνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, γιατί έχουμε μάθει να λέμε εθνικά προβλήματα αν συμβεί ένα πρόβλημα στο Αιγαίο. Το πρόβλημα, κύριε Χατζηνικολάου, με την οικονομία. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχουμε με τη μείωση της παραγωγής. Στέλνει τώρα φωτογραφία ότι έγινε και πέρυσι με υπουργό Αβραμόπουλο. Δεν το ξέρω. Εδώ μου τη στέλνει. Δεν έγινε. Ο κύριος Χαρίσης μου το στέλνει. Θα το βρείτε. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Είναι λάθος. Πιστέψε αυτό που σας λένε οι. Και ο Χρήστος ο Μπάρλας μου λέει δεν έγινε. Είναι λάθος αυτό που σου στέλνουν. Μπορεί. Είναι λάθος. Λοιπόν, πείτε μου λοιπόν. Θα μου αναγνωρίσετε. Όχι ότι είμαι καλός πολιτικός, ότι ήμουν καλός δημοσιογράφος. Αυτό είναι βέβαιο. Έτσι. Άρα το έχουμε ψάξει. Το αν είστε καλός πολιτικός θα απαντηθεί σε μερικά χρόνια. Αυτό λέω. Άρα θα με αναγνωρίσετε ότι δεν είμαι επιπόλαιος στη δημοσιογραφική μου έρευνα. Όχι. Το ψάξαμε, μιλήσαμε με χριστιανούς στη Ξάνθη και μας είπαν πώς είναι τα περιστατικά. Μάλιστα. Και να σας πω κάτι. Οι χριστιανοί της Ξάνθης μας είπαν να το θέσουμε το θέμα. Μάλιστα. Γιατί εγώ ζήτησα την άποψή τους. Πάμε να κλείσουμε το θέμα της. Των υπολείπων που έχουμε, γιατί θέλω να πάμε στους συμπολίτες μας. Πάμε. Σημίτης. Ναι. Δεν μου απαντήσατε. Τι να σας απαντήσω? Να μου πείτε αν κατά τη γνώμη σας ήταν καλός πρωθυπουργός και ήταν καλή η διαπραγμάτευση που έκανε για την Ευρωζώνη. Πολλοί αποδίδουν σε εσάς πολύ θετική σχέση με τον κύριο Σημίτη. Ναι. Λένε μάλιστα ότι ο κύριος Σημίτης είναι ένα είδος, πώς να το πω, υποστηρικτή σας, πολιτικού υποστηρικτή σας. Κρυφός κι αυτός.
Έτσι λένε, κρυφώς, έτσι γράφουν. Τα έχετε διαβάσει. Εγώ τον κύριο Σιμίτη, τα ανακαλύπτω. Εγώ τον κύριο Σιμίτη τον είδα στις διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ, στις επανενώσεις, να είναι παρόν. Προσέξτε, λίγο καιρό πριν εγκαταλείψω τη δημοσιογραφία για την πολιτική, είχα γράψει ένα κείμενο στο Πρόταγκον, το οποίο είναι αρκετά διάσημο. Έγινε αρκετά διάσημο μετά, που έλεγα στον κύριο Σιμίτη μία μεγάλη αλήθεια που το λέει και η κοινωνία. Έτσι. Ότι πέρα από τις υποδείξεις που πρέπει να κάνετε στην επόμενη κυβέρνηση, θα πρέπει να δώσετε κάποιες απαντήσεις. Γιατί στα χρόνια που ήσασταν πρωθυπουργός, υπήρξε αυτό το πλιάτσικο που υπήρξε από κάποιους υπουργούς. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ο πρωθυπουργός είναι ανεύθυνος όταν κλέβει ένας υπουργός του. Όταν έχουμε πιάσει λοιπόν υπουργούς με το χέρι στο μέλι, με εκατομμύρια στο εξωτερικό, εκατομμύρια των εκατομμυρίων, υπάρχει ευθύνη του πρωθυπουργού. Και αυτό δεν αφορά τον κύριο Σιμίτη, αφορά όλους τους πρωθυπουργούς. Γι' αυτό είπαμε και στη Βουλή σήμερα, το είπα πριν από μερικές μέρες, ότι είναι υποχρέωση του κυρίου Τσίπρα να ζητήσει από όλους τους υπουργούς του να φέρουν τα λεφτά που έχουν στο εξωτερικό στην Ελλάδα. Και είναι υποχρέωση όλων μας και μένα να ζητήσουμε από όλους τους βουλευτές να επιστρέψουν τα λεφτά που έχουν στο εξωτερικό στην Ελλάδα. Μερικά πράγματα πρέπει να δίνονται ως παραδείγματα στην ελληνική κοινωνία. Και δεν δίνονται ως παραδείγματα θετικά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υπερασπίζονται την κυβέρνηση με την ασφάλεια ότι έχουν τις καταθέσεις στο εξωτερικό. Όχι. Εδώ να έχουμε όλοι τον ίδιο κίνδυνο με τον συνταξιούχο. Εδώ τα λεφτά μας. Τα λίγα λεφτά μας. Στις ελληνικές τράπεζες. Να ζούμε την αγωνία του ανθρώπου που έχει σήμερα τα λεφτά του εκεί και θέλει να ξέρει αν αύριο θα είναι πετσετάκι ή αν θα είναι ευρώ. Η κυρία Ξαφά δήλωσε προχθές, ναι, ότι δεν είναι πατριωτικό καθήκον να έχεις τα λεφτά σου στην Ελλάδα. Διαφωνώ απόλυτα. Είναι πατριωτικό καθήκον, πόσο μάλλον όταν είσαι πολιτικός, όταν είσαι βουλευτής, πόσο μάλλον όταν είσαι υπουργός. Το πατριωτικό καθήκον δεν μπορεί να ορίζεται, ξέρετε, μόνο με το Κολοκοτρώνη και το Καραϊσκάκι. Αυτό είναι ένα έξυπνο κόλπο. Το πατριωτικό καθήκον είναι τι κάνεις σήμερα για την πατρίδα σου. Και ένα από αυτά που κάνεις είναι ότι παίρνεις το ίδιο ρίσκο που παίρνει και ο άνεργος και ο συνταξιούχος. Κύριε Πρόεδρε, το χρέος της χώρας, ναι, είναι βιώσιμο ή όχι? Και σας ρωτώ, γιατί ο απλός πολίτης είναι μπερδεμένος. Ναι. Απέναντι... Να μην είναι μπερδεμένος ο απλός πολίτης. Δύο τοποθετήσεις. Δεν υπάρχουν μία. Βαγγέλης Βενιζέλος, πριν από τις εκλογές, έλεγε εδώ, απέναντί μου καθόταν, ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Ότι το κούρεμα που έκανε ο ίδιος με το PSI είναι το μεγαλύτερο κούρεμα που έγινε ποτέ σε χρέος στην Ευρώπη και ότι είναι πλέον βιώσιμο. Ο Αλέξης Τσίπρας, εδώ απέναντι πάλι και πριν τις εκλογές και μετά, είπε ότι δεν είναι βιώσιμο και ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να γίνει βιώσιμο. Σωστό. Τι λέτε? Και προεκλογικά, εμείς ξέρετε, είμαστε το κόμμα που λέει και προεκλογικά και μετεκλογικά τα ίδια πράγματα. Γιατί σας θυμίζω, με λίγο κακία, ότι ο κύριος Τσίπρας σας έχει πει και το ένα, σας έχει πει και το άλλο. Δηλαδή, σας έχει πει προεκλογικά ότι θα πρέπει να κουρέψουμε το χρέος, το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, έτσι. Μετά, όταν ανέλαβε την κυβέρνηση, είπε ο κύριος Βαρουφάκης, νομίζω στην εκπομπή σας το είπε, ότι έχουμε πει να μην λέμε. Η λέξη κούρεμα απαγορευμένη. Η λέξη κούρεμα είναι απαγορευμένη. Εμείς λοιπόν ούτε τότε μιλάγαμε για κούρεμα, ούτε τώρα μιλάμε για κούρεμα. Λέμε όμως ότι αυτό το χρέος είναι δυσανάλογο με τις δυνατότητες της χώρας. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μία στιγμή, μετά από μία μεταρρυθμιστική πορεία, μετά από μία πορεία που θα έχει πείσει την Ευρώπη ότι είσαι απαρέκλειτα στην ευρωπαϊκή πορεία, θα ζητήσεις να μειωθεί το χρέος. Και μπορεί να μειωθεί το χρέος. Να χαθεί το χρόνο, να μειωθούν κι άλλο τα επιτόκια, να μην υπάρχει τόσο μεγάλο ποσοστό δεσμευμένο από το προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση του χρέους. Αυτή ήταν η προεκλογική μας θέση. Εμείς την είχαμε τη θέση αυτή και ο ΣΥΡΙΖΑ μας κλέβαζε. Λέγαμε ότι δεν μπορεί να πηγαίνει το 5, το 6, το 7% του πλεόνασμα να πηγαίνει στο χρέος. Να γίνει 1,5. Και μας λέγανε 1,5. Όχι, θα το κόψουμε εντελώς. Και τώρα η διαπραγματευτική, ξέρετε, θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς η θέση του ποταμιού προεκλογική. Δηλαδή, ότι να μειωθεί η ανάγκη πλεονασμάτων που εξυπηρετούν το χρέος και τα πλεόνασματα να εξυπηρετούν την οικονομία. Φορολογικά,
Από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού προέκυψε ότι ο έμφυα μάλλον θα μείνει και θα το δουν Μα το 16 το Μα θέμα. Μα πώς θα μείνει. Ότι θα μείνει. Μα πώς θα μείνει. Δηλαδή και σε αυτό κάναμε λάθος. Είπε ότι εάν μέχρι τον Ιούνιο δούμε, λέει, ότι τα πράγματα δεν ευνοούν, θα τον αλλάξουμε από το 16. Συγγνώμη, κύριε. Και για το αφορολόγητο το ίδιο. Εσείς τι λέτε για αυτά. Ήτανε σημαία ότι ήδη πρέπει να σας πω ότι έχει σηκώσει μεγάλη σκόνη στο διαδίκτυο η άποψή σας για μισθούς και συντάξεις. Ναι. Ποια άποψή μου. Η άποψή σας ότι έστω και με σύνταξη 320 ευρώ, πάση θυσία ευρώ. Όχι, αυτό δεν το είπα εγώ. Ποιος το είπε. Όχι, δεν το είπα εγώ. Εγώ είπα πάση θυσία στο ευρώ. Ναι. Ένα. Δεύτερο, είπα. Τι θα πει, πάση θυσία. Τι πάση θυσία. Ό,τι μας ζητήσουν, ό,τι μας πούν. Λάθος κάνετε. Αλλά... Δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει πάση θυσία ότι δεν μπαίνω σε έναν αγώνα για να τον διαλύσω. Μπαίνω για να τον κερδίσω, κύριε Χατζηνικολάου. Μπαίνω για να πάρω αποτέλεσμα. Μπαίνω για το αποτέλεσμα στον αγώνα. Δεν κάνω συνδικαλισμό. Δεν πάω στην Ευρώπη για να είμαι έξω από την Ευρώπη και να διαδηλώνω. Γιατί εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έχει λεφτά ο κόσμος και τον επόμενο μήνα. Αυτό λοιπόν προϋποθέτει κάτι πολύ απλό. Σημαίνει ότι προϋποθέτει το εξής. Που είναι για όλους όσους δουλεύουν, είναι το αναγκαίο. Ποιο είναι αυτό? Να υπάρχουν δουλειές, να υπάρχει αναπτυξιακό σχέδιο. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή της χώρας. Και σας είπα και προηγούμενα ότι η μείωση των συντάξεων, με παρακολουθείτε, η μείωση των συντάξεων για μας δεν είναι από τα προαπαιτούμενα. Αυτό που εμείς έχουμε θέσει είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να πει όχι στις πρόωρες συντάξεις, που δεν τολμάει να το πει, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις βαρέων και ανθυγιεινών. Δεν μπορεί να παίρνει κάποιος. Είδατε μια στατιστική που βγήκε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτοί που παίρνουν τις πρόωρες συντάξεις παίρνουν και τις μεγαλύτερες συντάξεις. Έτσι το έχουμε καταφέρει. Έτσι δεν είναι? Παίρνει το 20% πρόωρες συντάξεις και παίρνει και τις μεγαλύτερες συντάξεις. Εμείς λέμε λοιπόν να μπει ένα πλαφόν στις μεγάλες συντάξεις. Δεν λέμε ότι θα πρέπει η συντάξη να είναι των 300 ευρώ. Σαφές. Πάρα πολλά διευκρινιστικά ερωτήματα για το άνοιγμα της κυβέρνησης που μιλήσατε πριν. Με Τσίπρα πρωθυπουργό, ρωτούν. Εσείς λέτε, εγώ δεν θα γίνω υπουργός. Στελέχοι από το κόμμα σας, από την κοινοβουλευτική σας ομάδα, θα έπαιναν στην κυβέρνηση σε μια τέτοια περίπτωση. Και ποια είναι τα δικά σας προαπαιτούμενα για μια τέτοια συμμετοχή στην κυβέρνηση Τσίπρα? Πολύ απλά. Αναπτυξιακή πορεία εντός του ευρώ. Να κάνουμε δηλαδή την οικονομία να ξαναλειτουργήσει για να αρχίσει ο κόσμος να έχει ακόμα μία ελπίδα. Να μην φεύγουν, να μην συνεχίσουν να φεύγουν τα παιδιά μας. Είναι πολύ απλά τα πράγματα για μας. Μία είναι η απάντηση. Πρωθυπουργός είναι ο Τσίπρας. Αυτός έχει εκλεγεί. Οτιδήποτε άλλο θα είναι πραξικόπημα. Μάλιστα. Οτιδήποτε άλλο θα είναι πραξικόπημα. Θα πάμε. Η χώρα έχει πρωθυπουργό. Αναρωτιέμαι αν έχει κυβέρνηση. Θα πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Έρχομαι σε εσάς. Έτοιμοι. Νομίζω σας έχω κάνει προθέρμανση καλή για να μπείτε δυνατά με τα ερωτήματά σας. Οι συμπολίτες μας θα έχουν το λόγο τώρα. Τώρα, για τους φίλους που λένε ότι είμαι ΣΥΡΙΖΕΟΣ και γι' αυτό επιτίθεμαι στο Σταύρο Θεοδωράκη. Η μοίρα των δημοσιογράφων. Πρώτον, δεν του επιτίθεμαι. Του κάνω ερωτήσεις. Βεβαίως τον διακόπτω, βεβαίως είμαι ζωηρός. Θέλουμε να κάνουμε συζήτηση. Δεν θέλουμε να τον χαϊδέψουμε, θέλουμε να ακούσουμε απαντήσεις. Θέλω να θυμίσω ότι αν ανατρέξετε στα tweet της περασμένης Δευτέρας, όταν είχα εδώ τον Αλέξη Τσίπρα, ήμουν δεξιός. Σήμερα είμαι ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Άντε να δούμε τι θα είμαι την επόμενη Δευτέρα. Να είσαι και μια φορά ποτάμι. μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Ζημιά στο σπίτι και ψάχνεις άμεση λύση? Στο 11888 θα βρεις ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, τεχνικούς ανελκυστήρων, αλλά και κλειδαράδες. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό.
Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Το Σάββατο στην Αγορά, Νίκος Πορτοκάλογλου, Φατμέ. Υπάρχει λόγος σοβαρός. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, δύο συλλεκτικά CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους. Πες μου πως είναι ψέμα. Αγορά. Νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Μάρθα! Έλα, Γησίλε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλε. Εγώ πότε θα γίνω μάνα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Την Κυριακή με τη Real News. Σωτηρία Μπέλου. Οι ανεπανάληπτες ερμηνείες της σε ένα συλλεκτικό CD. Μαζί. Flash Point, το καλύτερο live album των Rolling Stones με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους. Και Real Taste, ο πόντος και οι γεύσεις του ταξίδι στη διεθνή κουζίνα και 10 σεφ εμπνέονται από το μαγιάτικο μποστάνι. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Καλά δεν βλέπεις ότι έχει ανάψει το λαμπάκι? Ακόμη δεν έχεις βάλει βενζίνη, από χθες το λέω. Τι περιμένεις πια? Τώρα πού θα βρεις ανοιχτό βενζινάδικο? Βενζινάδικο. Ανοιχτά βενζινάδικα. Ανοιχτά φαρμακεία. Θέλω και ασπιρίνες για τον πονοκέφαλο. Πλοήγηση στο πλησιέστερο φαρμακείο. Εμείς θα πάμε ψηλά. Απλά της μιλάς και αυτή σε καταλαβαίνει. Επιλέξτε τώρα ένα MLS smartphone ή tablet με τη μοναδική mic. MLS. Ό,τι λες, γίνεται. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή
είναι η ταυτότητά μας. Έντεκα. Οχτώ. 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 Για ATM, τράπεζες, αλλά και πρακτορία ΟΠΑΠ. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο... 11, 8, 8, 8. Δεκάδες τα σχόλιά σας στο Twitter. Επιλέγω ένα. Μου γράφει εδώ ο φίλος. Το πιο κακό. Πειράχθηκε, κακό. Πειράχθηκε ο Σταύρος που έγινε περιφορά στον Εχήνο. Ότι πάει ο πρόξενος στα τζαμιά, ο Τούρκος πρόξενος στα τζαμιά, μαζί με τους ψευτομουφτίδες, παρεμβαίνοντας ομά στα εσωτερικά μας, δεν τον πειράζει. Κύριε Χατζηνικολάου, σας είπα κάτι πριν. Ότι το ποτάμι έχει πολύ μεγάλη δύναμη, όπως ξέρετε, στην περιοχή. Πήραμε 12% στον ομό, έτσι. Προσπαθεί μέσα από τους φίλους του και τους μουσουλμάνους και τους χριστιανούς να δώσουν ένα μήνυμα ότι αυτή η περιοχή μπορεί να κινηθεί έξω από πάτρονες, είτε από τη μια μεριά είτε από την άλλη. Δεν χρειάζεται προστάτες η περιοχή. Ούτε Τούρκους προστάτες, ούτε προστάτες άλλους με φουστανέλες που προσπαθούν να δημιουργήσουν για εντυπώσεις ένα κλίμα για κάποιες ώρες. Χρειάζεται ηρεμία η περιοχή και χρειάζεται να αφήσουμε τους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους να συνυπάρχουν και να δημιουργούν. Ό,τι άλλο είναι επικίνδυνο. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Ρωτούν εδώ αρκετοί οι φίλοι, λένε δεν καταλάβαμε τελικά το χρέος είναι βιώσιμο ή μη βιώσιμο. Γιατί ο πρόεδρος απάντησε είναι δυσανάλογο. Ναι. Είναι βιώσιμο ή μη βιώσιμο. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα σας πει σήμερα ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Γιατί μια χώρα που αναγνωρίζει ότι δεν έχει βιώσιμο χρέος, όπως ξέρετε, χρεοκοπεί. Έτσι. Άρα η πολιτική απάντηση είναι ότι αυτό το χρέος είναι δυσβάσταχτο για τον ελληνικό λαό. Πρέπει να αλλάξει η σχέση ΑΕΠ και χρέους. Πρέπει να αλλάξει. Αυτή είναι η απάντησή μας. Και θα την αλλάξουμε. Πώς αλλάζει όμως αυτή η σχέση? Αλλάζει με μια συμφωνία με τους Ευρωπαίους. Συμφωνούμε. Και το δεύτερο σκέλος αλλάζει, κύριε Χατζηνικολάου, αν αυξήσουμε το ΑΕΠ. Αν το ΑΕΠ κάθε χρόνο είναι και λιγότερο, αυτή η σχέση δεν θα αλλάξει ποτέ. Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι ότι είχε μεγάλο χρέος. Το πρόβλημα της χώρας είναι ότι είχε μεγάλο χρέος και δεν είχε παραγωγή. Δεν είχε ΑΕΠ. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Γι' αυτό ακριβώς λέμε, και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι, ότι ακόμα και αν μας χαρίσουν σήμερα το χρέος, αυτή η χώρα δεν μπορεί να θρέψει τα παιδιά της. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Θα χρειαζόμαστε πάλι δανεικά. Γιατί δεν έχουμε παραγωγή. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις. Και ξέρετε κάτι. Κάνουμε πως δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Με απασχολεί ότι περάσανε 5 νομοσχέδια από την Βουλή για οποιοδήποτε απίθανο θέμα, με ωραίους τίτλους, χωρίς να πάρει η κυβέρνηση μία απόφαση για αυτό που λέμε αναπτυξιακή πορεία της χώρας, για αυτό που λέμε δουλειές. Αυτό που είναι σαν πρώτο μέλημα μιας αριστερής κυβέρνησης, η δημιουργία δηλαδή θέσεων εργασίας, φαίνεται ότι είναι κάτι ξεχασμένο. Γιατί ίσως είναι λίγο δύσκολο για τα μυαλά τους να τα αντιμετωπίζουν ως το κυρίαρχο ζήτημα. Θέλετε να γίνω κακός. Θέλετε να γίνω κακός. Ναι. Εάν δεν έχεις δουλέψει, κύριε Χατζηνικολάου, δεν νιώθεις ότι είναι η προτεραιότητά σου να δημιουργήσεις δουλειές. Αυτή η κυβέρνηση, η μισή κυβέρνηση, ήταν πάντα κομματικά στελέχη. Που είχανε ένα όνειρο. Να γίνουν κυβερνητικά στελέχη. Και από τις προηγούμενες πολλοί ήτανε. Πολλοί ήτανε. Και από τις προηγούμενες. Πολλοί ήτανε. Και τι σημαίνει αυτό, θα το εκθιάσουμε? Είχαμε από το 1974 και μετά. Έχετε δίκιο. Αναφέρεστε τον κύριο Καμένο. Έχετε δίκιο. Όχι, λέω, επειδή από το 1993 ήταν στο πολιτικό σας σύστημα. Σας έχει γίνει αιμονή ιδέα. Όχι, καθόλου. Καμένος. Λέω ότι όλο το παρελθόν είχε ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούσαν κυρίως το κόμμα τους, πληρωνόντουσαν από το κόμμα τους, δεν είχαν δουλειές και κάποια στιγμή αναλαμβάνανε κυβερνητικά καθήκοντα. Εμείς λέμε ότι αυτό είναι μια συνταγή αποτυχίας. Μάλιστα. Εάν δεν έχεις δουλέψει. Πάμε στους συμπολίτες. Εάν δεν έχεις δουλέψει. Εάν δεν έχεις απολυθεί, εάν δεν έχεις κάτι στην ουρά για το μεροκάματο, δεν μπορείς να αντιληφθείς ότι η πρώτη προτεραιότητα μιας χώρας είναι οι δουλειές. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας.
Πάμε στους συμπολίτες μας. Θα μου επιτρέψετε να σηκωθώ. Το όνομά σας. Ό,τι θέλετε θα κάνετε. Όπως αισθάνεστε πιο άνετα. Όρθιος αισθάνομαι πιο άνετα. Θυμάμαι λίγο τις πλατείες. Λέγομαι Χρήστος Καπέρδας, είμαι συνταξιούχος. Έχω ασχοληθεί με τη διαφήμιση και ξέρω καλά και τα κανάλια και τη διαφήμιση και όλα. Αυτό το ερώτημά μου το μεγάλο είναι με την ανάπτυξη που συζητήσαμε. Πώς θα γίνει αυτή η ανάπτυξη που συνέχεια παίρνουμε δανεικά για να πληρώνουμε το χρέος μας. Αυτό το μεγάλο ερώτημα. Ναι. Για να μπορέσουμε να κάνουμε ανάπτυξη. Πώς θα γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Να συνεπικουρήσω. Βεβαίως. Αν πάνε όλα καλά. Και όπως λέει ο συμπολίτης μας, πάρουμε 40-50 δις τον Ιούνιο και υπογράψουμε ένα νέο πρόγραμμα. Εγώ δεν θα το πω μνημόνιο. Εθνική συμφωνία. Δεν θα το πω μνημόνιο. Ένα νέο πρόγραμμα. Πού θα πάνε τα λεφτά αυτά. Και πώς θα τα αποπληρώσουμε. Και πότε θα τα αποπληρώσουμε. Κοιτάξτε, δεν είμαι μέλος της κυβέρνησης για να ξέρω τι έχει σκοπό να τα κάνει τα λεφτά. Μπορώ να σου πω ότι έχουμε σκοπό να τα κάνουμε εμείς τα λεφτά. Έτσι, αυτή η χώρα χρειάζεται μία βοήθεια στις υποδομές. Και χρειάζεται ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων και αναπτυξιακής πορείας. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς που η Ελλάδα μπορεί να θριαβεύσει. Ο ένας είναι ο τουρισμός. Κάνουμε βήματα, μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Μιλώ για τον ακριβό τουρισμό. Γιατί η Ελλάδα είναι, ξέρετε, μια γεωπολιτική μπουτίκ. Δεν πρέπει να, σε όλα τα επίπεδα, δεν θα μπορέσει ποτέ να βγάλει φτηνά προϊόντα που να είναι προσιτά και να ικανοποιούν και τον Έλληνα παραγωγό. Σε όλα τα επίπεδα. Άρα, τουρισμός. Παιδεία. Από την παιδεία μπορούμε να βγάλουμε πολλά λεφτά, κύριε Χατζηνικολάου. Έχετε σε γνώση την πρότασή μας για μη κρατικά πανεπιστήμια. Θα έπρεπε να το είχαμε κάνει. Να δημιουργήσουμε τουλάχιστον 2 μη κρατικά πανεπιστήμια για τις δεκάδες χιλιάδες των Βαλκάνιων και των Βορειοαφρικανών και της Μέσης Ανατολής ανθρώπους που θέλουν να έρθουν εδώ να σπουδάσουν. Και εμείς τους είπαμε όχι. Και πηγαίνετε στην Κωνσταντινούπολη και πηγαίνετε στα Τύρανα. Τώρα τα παιδιά μας πηγαίνουν στα Τύρανα να σπουδάσουν. Θα έπρεπε να δείξουμε μια πρόνοια. Και η Βουλγαρία έχει κάνει βήματα σε αυτό. Μπράβο. Και η Βουλγαρία. Ναι. Πάει είναι η μισή ανέκδοτο. Τουρκία. Είναι ανέκδοτο. Πάει η μισή Τουρκία και σπουδάζει σε είναι βουλγάρικα ανέκδοτο. Πανεπιστήμια. Είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης χωρίς μη κρατικά πανεπιστήμια. Γιατί μας κρατάνε πίσω κάποιες ιδεοληψίες. Και για να μιλήσουμε τώρα λίγο αληθινά. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Ευθύνεται μόνο αυτοί που κυβερνούσαν ή ευθύνεται μια εθνική παραζάλη που μας είχε πιάσει, όχι εμάς, αλλά λέω ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού, καθοδηγημένο και από κάποιες ιδεοληψίες που έλεγαν όχι, να μην το επιτρέψουμε, να μην το επιτρέψουμε. Επιτρέπουμε τα ιδιωτικά σχολεία, τα παιδιά των υπουργών πηγαίνουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια στο εξωτερικό, αλλά εδώ δεν θα βγάλουμε λεφτά από μη κρατικά πανεπιστήμια. Εμείς λοιπόν λέμε ότι μπορούμε να βγάλουμε πολλά λεφτά. Μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολλά λεφτά από τον νοσοκομιακό τουρισμό. Είναι η μεγάλη ελπίδα του τουρισμού να αναπτυχθεί σε πολύ παχυλά πορτοφόλια. Επιτρέψτε μου, είμαι λίγο χυδαίος, αλλά έτσι είναι. Είπατε τη λέξη μπουτίκ για την Ελλάδα εντός εισαγωγικών. Γεωπολιτική μπουτίκ. Και μου έρχονται μηνύματα για το μεταναστευτικό. Μεταναστευτικό. Μου έρχονται μηνύματα για το γεγονός δηλαδή ότι βρισκόμαστε μπροστά σε τουριστική περίοδο και τα νησιά μας έχουν πλημμυρίσει από πρόσφυγες και μετανάστες χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές ώστε να τους υποδεχθούν με έναν τρόπο ευθύνη ευπρεπή. Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι τεράστια. Και θα σας πω γιατί. Ξέρετε ότι ξέρω πολύ καλά το μεταναστευτικό. Η τελευταία μου εκπομπή έτσι ήτανε για αυτό που συνέβη στο Φαρμακονήσι. Η τελευταία μου εκπομπή. Και σας θυμίζω ότι εκείνες τις μέρες που εγώ έκανα εκείνη την εκπομπή βγήκε ο σημερινός Υπουργός Ναυτιλίας. Δεν ξέρω αν είναι ο τυπικός του τίτλος, ο κύριος Δρύτσας. Έτσι. Ναι. Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας. Ναι, ναι. Και είπε τότε ότι το λιμενικό εγκληματεί, ότι το ελληνικό πνίγει τους πρόσφυγες. Πόσο απερισκεψία. Υπήρχαν οι διαδόσεις τότε κάποιων τύπων που λέγανε ότι το λιμενικό σπρώχνει τον κόσμο. Σπρώχνει τον κόσμο στη θάλασσα για να τον πνίξει. Και μέσα αυτούς ήταν και ο κύριος Δρύτσας, που σήμερα θέλει να έχει την εμπιστοσύνη του λιμενικού. Δεν κερδίζεται έτσι η εμπιστοσύνη του λιμενικού. Και να σας πω κάτι. Τις τρεις ευθύνες της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό. Πρώτον, είπαμε προεκλογικά ότι πρέπει να δώσουμε χώρο στη Frontex. Θυμάστε. Και πολεμηθήκαμε από όλους. Που είπαμε ότι τα σύνορα αυτά δεν μπορούν να πληρώνονται από τον Έλληνα. Τα σύνορα είναι ευρωπαϊκά. Ας δώσουμε το δικαίωμα στη Frontex. Αυτή να παραλαμβάνει τους πρόσφυγες. Αυτή να τους ταυτοποιεί. Και αυτή να φροντίζει για αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να τους φροντίσουμε. Δεν το κάνανε. Έλεγαν προεκλογικά, αν είναι δυνατόν, κύριε Χατζηνικολάου, έλεγαν προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ να φύγει η Frontex.
Και τώρα βέβαια που το κατάλαβαν και λένε να ενισχύσουμε τη Frontex. Είναι λίγο αργά. Η μεγάλη ευθύνη λοιπόν της κυβέρνησης με το μεταναστευτικό είναι η εξής. Ότι δώσαμε την εικόνα στα κυκλώματα, γιατί οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν έρχονται επειδή σκέφτονται να έρθουν στην Ελλάδα. Πάνε σε ένα γραφείο, σε έναν άνθρωπο που τους διακινεί και τους πρόχνει στην Ελλάδα ή τους πρόχνει στη Βουλγαρία. Δώσαμε λοιπόν το δικαίωμα σε αυτούς να σκέφτονται ότι η Ελλάδα είναι μια ανοχήρωτη πόλη. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες. Όντως, είπε ο κύριος Τσίπρας και έχει δίκιο, υπάρχουν 1 εκατομμύριο πρόσφυγες στη Τουρκία που περιμένουν να έρθουν. Έτσι, εμείς είπαμε προεκλογικά ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία με την Τουρκία, να πιεστεί η Τουρκία από την Ευρώπη να κρατήσει αυτούς τους ανθρώπους στο έδαφος της. Και κατηγορηθήκαμε από κάποιους που πουλάνε εκδούλευση σε κάποιους άλλους ότι λέμε απόψεις που δεν είναι ανθρωπιστικές. Και βγήκε ο κύριος Τσίπρας στην εκπομπή σας και τον άκουσα και προς τιμήν του, είπε ότι πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια της Ευρώπης να πείσει την Τουρκία να κρατήσει τους πρόσφυγες εκεί. Και το τελευταίο για τους μετανάστες. Εμείς έχουμε πει ότι το πρόβλημα της μετανάστευσης και της προσφυγιάς είναι ανθρωπιστικό, αλλά στη διαχείρισή του είναι ευρωπαϊκό. Αυτοί δεν έρχονται στην Ελλάδα, έρχονται στην Ευρώπη. Άρα πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει την ευθύνη αυτών των ανθρώπων. Να παίρνει τους πρόσφυγες κατά αναλογία πληθυσμού. Έχουμε κάνει συγκεκριμένη προσπάθεια. Και βέβαια, επειδή λέτε για τα μετανάστες, επιτρέψτε μου κάτι. Το ασφαλιστικό θα το λύσουμε με 2 τρόπους. Το ένα είναι με δουλειές. Συμφωνούμε. Και το άλλο είναι το πρόβλημα που έχει η χώρα, της υπογεννητικότητας. Και εμείς είπαμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται εδώ και πηγαίνουν σχολείο εδώ είναι Έλληνες. Και θα πρέπει να τα δεχόμαστε σαν Έλληνες. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε κάποιον να βάλει μόνο καλάθια στο NBA για να πούμε είσαι Έλληνας, φίλε. Είναι Έλληνας. Αυτός που γεννιέται εδώ και πηγαίνει σχολείο εδώ είναι Έλληνας. Ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημά σας. Γεια σας. Δεν ξέρω πόσο ικανοποιημένος μείνατε από την απάντηση. Αρκετά. Ελάτε. Γεια σας. Ονομάζομαι Βαμβακάς Αλέξης και είμαι φοιτητής στο ΤΕΙ Πειραιά. Ήθελα να σας ρωτήσω τι θα κάνατε στην παιδεία για να υπάρχει περισσότερος έλεγχος στα πανεπιστήμια. Και συγκεκριμένα στους καθηγητές, γιατί υπάρχει μια τεράστια αυθαιρεσία. Νιώθουν ότι δεν ελέγχονται από πουθενά, κάνουν ό,τι θέλουν, πολλές φορές δεν κάνουν μάθημα. Και αυτό είναι μια τραγική κατάσταση για μας, ειδικά που θέλουμε να μάθουμε. Αυτό. Έτσι είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο και είναι μεγάλη ευθύνη του Χατζηνικολάου, του Θεοδωράκη, όλων μας, ενώ όχι με την ταυτότητα του πολιτικού, ότι σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε φροντίσει και δεν έχουμε πιέσει για το μοναδικό πράγμα που θα μας βγάλει οριστικά από την κρίση. Γιατί να σας πω κάτι, και λεφτά να πάρουμε. Ας τα πάρουμε κάποια στιγμή. Εάν δεν αλλάξουμε την παιδεία, αυτό πιστεύουμε εμείς, δεν θα αλλάξει ποτέ πορεία η χώρα. Δεν αλλάζει όμως προς το καλύτερο δυστυχώς με αυτή την κυβέρνηση. Και αυτή είναι η θλίψη μας. Είδατε ότι με το προηγούμενο νόμο. Απλώς σας θυμίζω ότι είναι 3 μηνών η κυβέρνηση. Ναι. Και προσπαθεί κύριε Χατζηνικολάου. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να ασκείτε κριτική. Ναι. Καθόλου συγνώμη. Δεν το λέω. Λέω όμως είναι 3 μηνών. Δεν μιλώ για καθυστερήσεις. Και έχει και δέχομαι το φορτίο της διαπραγμάτευσης. Κύριε Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου. Δεν μιλώ για τις καθυστερήσεις. Μιλώ για το κασμά που έχουν πάρει. Κάποιοι έχουν πάρει ένα κασμά και γκρεμίζουν. Α, λέτε για τις νομοθετικές παρεμβάσεις. Βέβαια. Εκεί συμφωνώ και μαζί σας. Και γκρεμίζουν το θέμα της παιδείας. Συμφωνώ μαζί σας. Η αριστεία, ας πούμε, δεν μπορεί να μπαίνει στο στόχαστρο. Τι είναι αυτό. Συμφωνώ μαζί σας. Ξέρετε τι είναι αυτό. Απόλυτα συμφωνώ. Η λογική της μετριότητας είναι. Ότι παιδιά, είμαστε όλοι μέτροι και υπάρχει ένα κράτος που θα μας στρέψει. Είναι δυνατόν να υποστηρίζει κάποιος ότι η αριστεία είναι ναζιστικό κατάλοιπο και να είναι υπουργός της κυβέρνησης. Σε αυτό συμφωνούμε. Και να σας πω κάτι. Ήρθαν, όπως ξέρετε, κάποιοι πολύ φημισμένοι επιστήμονες του εξωτερικού καθηγητές να αναλάβουν εδώ ένα ρόλο συμβούλων στα υπουργεία, στα πανεπιστήμια. Χωρίς λεφτά. Χωρίς λεφτά. Και ανάμεσά τους φημισμένα ονόματα της Αμερικής, του Λονδίνου. Έτσι. Και βγαίνει ο υπουργός και λέει είσαστε αφελείς που ήρθατε σε αυτή τη χώρα να δώσετε συμβουλές. Και βγήκε ο φημισμένος και με πολλά γαλόνια καθηγητής στην Καθημερινή και είπε δεν είμαι αφελής. Είμαι Έλληνας και ήρθα να δώσω κάποιες συμβουλές για την Ελλάδα για να αλλάξω τα πανεπιστήμια. Και ούτε αυτούς τους ανθρώπους δεν ακούμε. Εάν δεν αλλάξουμε την παιδεία, αν δεν περιορίσουμε την αυθαιρεσία των κομματικών φοιτητικών παρατάξεων, είμαστε αντίθετοι. Και θα το λέμε και ας μας φωνάζουν κάποιοι που θίγονται τα συμφέροντά τους.
έξω οι κομματικές παρατάξεις από τα πανεπιστήμια. Είναι άλλο πράγμα η συμμετοχή του φοιτητή. Ο φοιτητής πρέπει να συμμετέχει, να διεκδικεί, να κάνει αυτό που πιστεύει αυτός ο ίδιος ότι πρέπει να κάνει. Να σας πω και κάτι πιο προωθημένο. Θα πρέπει να έχει έναν έλεγχο στη διοίκηση του πανεπιστημίου ο φοιτητής. Όχι όμως ο κομματικός εγκάθετος. Όχι. Πήγα στην. Μόλις ιδρύθηκε το ποτάμι, είχε πάρα πολλούς νεολαίους. Και πήγα στα Γιάννενα στην ιατρική σχολή και μου λένε: είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Τους λέω: τι θα κάνετε, παιδιά? Θα φτιάξουμε τον παραπόταμο, μου λέει, για την ιατρική σχολή Ιωαννίνων. Όχι, τους λέω. Το έχετε δει λάθος. Εμείς δεν θα φτιάξουμε κομματική νεολαία. Θα αφήσουμε την νεολαία, τους φοιτητές, να αποφασίζει μαζί με όποιους καλούς καθηγητές για μια καινούργια πορεία των πανεπιστημίων. Ελάτε. Γιάννης Καλογεράς, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μιλάμε για την ανάπτυξη. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη έχει δύο φοβερά προβλήματα. Το ένα λέγεται γραφειοκρατία. Σωστό. Υπέρμετρη. Και το δεύτερο, διαφθορά. Πείτε μου τρία πράγματα που προτείνει το ποτάμι για την καταπολέμηση αυτών των προβλημάτων. Μάλιστα. Σαφής και συγκεκριμένος. Σε σχέση με τη γραφειοκρατία, επειδή έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε στη τάξη μας και τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη, έχουμε κάνει μια πλήρη πρόταση για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Ξέρετε, γιατί το μεγάλο πρόβλημα που δεν έλυσε η προηγούμενη κυβέρνηση είναι ότι αντιμετώπισε το θέμα πώς ανοίγω μια επιχείρηση, το έκανε πιο εύκολο και έκανε πολύ πιο δύσκολο το πώς κλείνω μια επιχείρηση. Και όταν δυσκολεύεις κάποιον σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα για να κλείσει μια επιχείρηση, τότε δεν τι κάνει, εάν νιώθει ότι μια ζωή θα είναι δέσμιος. Άρα πρέπει να βάλουμε ένα φρένο στις γραφειοκρατικές δομές του ελληνικού κράτους. Και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Πάμε στο πολύ σημαντικότερο πράγμα που λέτε, ότι είναι η διαφθορά. Η διαφθορά είναι δύο ειδών. Είναι η διαφθορά όλων μας, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή ότι δεχόμαστε να πάμε στο γιατρό και να μην πάρουμε απόδειξη, να έχουμε τον υδραυλικό χωρίς απόδειξη, να συνεισφέρουμε σε αυτό και είναι θέμα παιδείας και πρέπει να αντιμετωπιστεί μία και έξω, έτσι, και από εμάς. Και εκεί συνηγορούμε με την κυβέρνηση σε όλους τους τρόπους, στη λοταρία που θέλει να βάλει, σε όλους τους ελέγχους. Και υπάρχει και μια μεγαλύτερη διαφθορά για την ανάπτυξη. Τα στημένα παιχνίδια. Ότι δεν είναι ένα καθαρό τοπίο τα δημόσια έργα, δεν είναι ένα καθαρό τοπίο η αποκρατικοποίηση, ότι συνήθως είναι οι φίλοι των υπουργών που αναλαμβάνουν να κάνουν κάποια πράγματα, να εξυπηρετήσουν κάποιες καταστάσεις και να δώσουν σε κάποιους κάποια έργα. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μια μεγάλη συμμαχία και το είπαμε στη Βουλή ότι είμαστε διατεθειμένοι να την παράσχουμε αυτή τη βοήθεια στην κυβέρνηση για μια μεγάλη συμμαχία να υπάρχει αξιοκρατία σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τη διάθεση κονδυλίων για τις αποκρατικοποιήσεις, για τα δημόσια έργα. Εκεί θα πρέπει να γίνει η μεγάλη μάχη. Πήγα στον Υπουργό, στον κύριο Νικολούδη, το πρώην δικαστικό, και πήγα όχι μόνος μου, γιατί έχουμε ένα επιτελείο που ασχολείται με αυτή την υπόθεση. Και του είπαμε ότι κάθε βοήθεια που θέλεις για αυτές τις περιβόητες λίστες, είμαστε μαζί σου. Είμαστε μαζί σου να αποκαλυφθεί ποιοι βγάλανε κακώς τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Εννοώ κακώς, καταλαβαίνετε, εννοώ παράνομα λεφτά. Έτσι, είμαστε μαζί σου για να ανακαλύψουμε το μαύρο χρήμα. Πρέπει να γίνουν κινήσεις που καθυστερούν. Και να σας πω κάτι. Γιατί φτάσαμε, λέει ο κύριος Χατζηνικολάου, είμαστε μόνο σε 100 μέρες. Ωραία, γιατί χρειάστηκαν 100 μέρες για να προτείνουμε πασιφανή πράγματα για τη φορολογία που το ποτάμι τα έλεγε από την πρώτη μέρα. Βγήκαμε από την πρώτη μέρα και είπε ο κύριος Θεοχάρης, εκ μέρους μας, πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για την πάταξη φοροδιαφυγής, για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, για τις πιστωτικές κάρτες. Γιατί χρειάζεται 100 μέρες για να τα πεις στους Ευρωπαίους αυτά? Γιατί δεν τα κάνεις την επόμενη μέρα των εκλογών? Να σας πω γιατί δεν τα κάνεις. Γιατί δεν έχεις κανένα σχέδιο. Γιατί το άγχος σου ήταν να ανέβεις στην εξουσία και τώρα την κοιτάς και δεν ξέρεις τι να την κάνεις. Και μετά από 100 μέρες ανακαλύπτεις κάποιες προτάσεις που έχει κάνει κάποιος άλλος και τις προτείνεις. Ο επιτάφιος έγινε και τον Απρίλιο του 2014. Το διαβάζω τώρα στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, παράρτημα Ξάνθης. Δεν θα συνεχίσω αυτή την κουβέντα. Είναι εδώ. Θα σας δώσω, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, δεν έχω. Απρίλιος 2014. Δεν έχω καμία αντίρρηση για αυτό που διαβάζετε. Επί Υπουργού Άμυνας Αβραμόπουλου. Δεν έχω καμία αντίρρηση για αυτό που διαβάζετε. Όχι, το λέω, θα σας δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση έτσι, επί της ουσίας του ζητήματος. Ελάτε, κύριε. Πάμε. Το όνομά σας. Καλησπέρα.
Λέγομαι Θάνο Ηράκλεια και θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Είσαστε πολύ σίγουρος για τις επενδύσεις. Για τις? Για τις επενδύσεις. Επενδύσεις. Για τις επενδύσεις που θα ανοίξουν καινούργιες θέσεις εργασίας. Και είναι και την ανάπτυξη που θα έρθει. Είχα δει προεκλογικά στον κύριο Τράγκα, τον κύριο Δήμου, να λέει ότι το κόμμα σας χρηματοδοτείται από κέντρα του εξωτερικού. Μάλιστα. Ξέρετε τον τρόπο λοιπόν και τον δρόμο να φέρετε και χρήματα εκτός από το κόμμα σας και στην πατρίδα μας για καινούργιες θέσεις. Αυτό. Με έχετε μπερδέψει λίγο τώρα στο ερώτημά σας. Εξηγήστε. Δεν ήμουν ασαφής. Δεν είστε ακριβώς σαφής, γιατί μπερδεύετε δύο διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, το ένα είναι. Εγώ άκουσα στον κύριο Τράγκα, από τον κύριο Δήμου, κατέβαινε μαζί σας, ότι το κόμμα σας χρηματοδοτείται από κέντρο του εξωτερικού. Ναι. Λοιπόν, τι είσαστε χρηματοδοτείτε. Όχι, αυτό άκουσα. Αυτό άκουσα. Αυτό που υπάρχει, προσέξτε. Αυτό είπε ο κύριος Δήμου. Προσέξτε. Όχι, δεν είπε αυτό ο κύριος Δήμου. Και θα μου επιτρέψετε να δείχνετε λίγο μεγαλύτερο σεβασμό σε μια προσωπικότητα όπως είναι ο Νίκος ο Δήμου. Έτσι, ίσως το πιο πολυδιαβασμένο βιβλίο στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Ναι. Ο κύριος Δήμου λοιπόν είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο που κάποιοι που δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω το κόψανε και το προβάλλουν. Είπανε ότι το ποτάμι έχει συγκεκριμένες προτάσεις από το εξωτερικό για την ανάπτυξη της χώρας και τη χρηματοδότηση της χώρας. Και πήρανε το ποτάμι έχει συγκεκριμένες προτάσεις από το εξωτερικό και τη χρηματοδότηση. Είναι δυνατόν, για να είμαστε και σοβαροί, ένας άνθρωπος με τα λογικά του κυρίου Δήμου, με τη δύναμη του κυρίου Δήμου, να δεχότανε ποτέ να στηρίξει ένα κίνημα σαν το ποτάμι, εάν πίστευε ότι χρηματοδοτείται από το εξωτερικό. Αυτά τα πράγματα έχουν πολύ κοντά ποδάρια, αυτά τα ψέματα. Αποδεικνύεται αν το ποτάμι έχει σχέση και με ποιους έχει σχέση. Αποδεικνύεται από την καθημερινή του πορεία του, κυρία μου. Εμείς είμαστε το μόνο κίνημα, και θα θέλω να το έχετε προσέξει, δεν ξέρω αν το έχετε δει σε καμία εκπομπή, όπου δώσαμε αναλυτικό απολογισμό, και αυτό μπορεί να σας το βεβαιώσει ο κύριος Χατζηνικολάου, γιατί η εφημερίδα του τον έβαλε τον απολογισμό, της εκλογικής μάχης. Είπαμε πού ξοδέψαμε τα 150 χιλιάρικα. 152, θυμάμαι τώρα, μπορεί να χάνω κάποια χρήματα. Έτσι. Είπαμε αναλυτικά πού πήραμε τα 150 χιλιάρικα και πού τα δώσαμε. Γιατί τόσο στοιχίζει ένας προεκλογικός αγώνας και δεν στοιχίζει τα εκατομμύρια που λένε ότι στοιχίζουν και παίρνουν από τον ελληνικό λαό τα υπόλοιπα κόμματα. Είμαστε πολύ διάφανοι, πολύ ξεκάθαροι. Και αν υπήρχε οποιοδήποτε επιβαρυντικό στοιχείο, όπως φαντάζεστε, αυτό το χρόνο που ψάχνουν οποιαδήποτε κίνηση του Θεοδωράκη, οποιαδήποτε κίνηση των ανθρώπων που είναι στο ποτάμι, θα είχατε κάτι συγκεκριμένο να μου πείτε. Και δεν, όχι, δεν λέω εσείς. Σχηματικά το λέω. Θα είχαν ακουστεί λοιπόν τα συγκεκριμένα πράγματα που κάποιοι υπενύχτηκαν όταν εμείς βγήκαμε στην πολιτική. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημα. Ονομάζομαι Παναγιώτης Παπαναγιάτου και σπουδάζω πολιτικές επιστήμες στο ΕΚΠΑ στην Αθήνα. Εδώ στην Αθήνα. Μάλιστα. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω και μάλλον κατά μένα να σας πω την άποψή μου είναι ότι αναφερθήκατε στο πρόβλημα του brain drain και το ότι οι εγκέφαλοι από την Ελλάδα φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό. Μάλιστα. Αλλά όλοι αυτό το εξετάζουν από την περίοδο της κρίσης και μετά. Όχι, βέβαια. Οι περισσότεροι τουλάχιστον το αναδεικνύουν περισσότερο από τότε και μετά. Αλλά με όσους ανθρώπους εγώ έχω μιλήσει που μένουν στο εξωτερικό και με όσους ανθρώπους έχω δει να μιλάνε στις εφημερίδες, τονίζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι τα λεφτά, είναι η πλήρης έλλειψη αξιοκρατίας. Γιατί εδώ πέρα εγώ νιώθω ότι το έργο που παράγω ανταμείβεται για την αξία του. Όταν όμως βλέπουμε τη νέα κυβέρνηση στις πρώτες 100 μέρες της να έχει, αυτό που είπατε κι εσείς, να έχει πιάσει ένα γκασμά και να βαράει, και από την άλλη να βλέπω εσάς να λέτε ότι εντάξει, ο κύριος Τσίπρας είναι ξεχωριστός από την πολιτική που κάνουν μερικά άτομα και έχουμε πρωθυπουργό, βλέπω μια αντίφαση. Γιατί όχι. Ο πρωθυπουργός της χώρας έχει ευθύνη. Να μην έχει ευθύνη για τις πράξεις των υπουργών του και για τα νομοσχέδια που κατεβάζουν. Μου βγήκε και θα συμπληρώσω την ερώτηση λέγοντας ότι δεν είπε μόνο αυτό, αλλά είπε ότι είναι και διατεθειμένο το κόμμα του να μπει στην κυβέρνηση, αν δώσει έναν αναπτυξιακό τόνο η κυβέρνηση. Λοιπόν. Έτσι για να το χειροτερέψω. Φεύγω από την προβοκάτσια, την απλουστευτική. Καθόλου προβοκάτσια. Καθόλου προβοκάτσια. Στο τέλος της εκπομπής να ξαναπούμε τι δεν είπα. Γίνεται. Αλλά ας μην το συζητήσουμε αυτό. Έχει μία αντίφαση το να λέει κανείς όλα αυτά που λες, Πρόεδρε, για την κυβέρνηση και την ίδια στιγμή να λέει ότι αν μου δώσει και λίγο αναπτυξιακό καρότο, θα μπω και στην κυβέρνηση. Η ελπίδα, κύριε Χατζηνικολάου, πεθαίνει τελευταία.
έχουμε μία μικρή ελπίδα ότι ο κύριος Τσίπρας... Εσύ τι, πριν πεθάνει θα γίνει υπουργός, ναι, ελπίδα. Έχουμε... Γιατί σας αυτό είπα, καταλαβαίνω. Σας είπα ότι ο υπουργός δεν θέλει. Σας είπα ότι... Και είστε έτοιμοι να πάρετε υπουργεία. Σας είπα ότι ο υπουργός δεν θέλει να γίνει. Όχι, μην το λέτε, όχι έτσι. Εσείς προσωπικά. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ξεκάθαρα... Το κόμμα σας, ότι εμείς έχουμε μία μικρή ελπίδα ότι έστω τώρα, στο παραπέντε, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες του. Και να καταλάβει ότι μπορεί να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο, προτείνοντας κάποιες λύσεις. Και λέμε ότι αν αυτές τις λύσεις πιστεύει ότι δεν μπορεί να τις κάνει με το δυναμικό που έχει το κόμμα του, λέμε λοιπόν ότι υπάρχουν στην κοινωνία υγιείς πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν μια αναπτυξιακή, σύγχρονη, κεντροαριστερή, για να το βάλω και σε ένα τίτλο που είναι πολύ της μόνος στο τελευταίο διάστημα. Σε ένα τίτλο που εξαιρεί του Σανέλ από την κυβέρνηση. Θέσατε κάτι σημαντικό. Έλατε. Θέσατε κάτι σημαντικό, που είναι... Οι νέοι που φεύγουν στο εξωτερικό... Έχετε κάνει το λογαριασμό. Εμείς κάναμε κάποιους λογαριασμούς. Οι γιατροί που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια, έτσι, μας έχουν στοιχήσει 3 δισεκατομμύρια για να τους κάνουμε γιατρούς. 180 χιλιάρικα στοιχίζει ένας γιατρός για να τον κάνεις γιατρό στην Ελλάδα. Εγώ τον πλήρωσα. Εσύ τον πλήρωσες, ο Νίκος τον πλήρωσε, η κοπέλα τον πλήρωσε, η μαμά σου τον πλήρωσε. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι φύγανε. Θα μου πεις πάντα δεν φεύγανε κάποιοι να πάνε έξω να αναζητήσουν. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για μαζική φυγή. 16.000 γιατροί φύγανε. Αν κάνετε το πολλαπλησιασμό, βγαίνουν 3 δισεκατομμύρια. Γιατί φεύγει ο κόσμος. Γιατί φεύγει ο κόσμος. Γιατί φεύγει, γιατί το παιχνίδι είναι σημαδεμένο. Και δυστυχώς το παιχνίδι παραμένει να είναι σημαδεμένο. Κύριε Χατζηνικολάου, προσέξατε πριν από λίγες ώρες πριν να αρχίσουμε την εκπομπή, μια είδηση που κυκλοφόρησε. Ότι η κυβέρνηση, σε κάτι ακόμα που διαφωνεί, είναι στο να βάζουμε στη διάβγεια κάποιες δαπάνες. Το διέψευσε η κυβέρνηση. Πώς το διέψευσε, έβγαλε μια ανακοίνωση. Ότι θα είναι για λίγες δαπάνες. Το Μαξίμου, ότι θα είναι για λίγες δαπάνες. Όχι, ότι όλες θα ανεβαίνουν, αλλά ότι. Υπάρχει ένα αλλά. Αλλά ότι μπορεί να ισχύει μια απόφαση και για το διάστημα πρώτης δημοσίευσης. Θα υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο για δηλαδή, συγγνώμη, για να δημοσιευθεί. Από τα λίγα πράγματα που έκανε... Με ρωτάτε εμένα. Όχι, από τα λίγα πράγματα... Εγώ είμαι υπέρ της απόλυτης διάβγειας. Από τα λίγα πράγματα λοιπόν... Εγώ είμαι υπέρ του να είναι υποχρεωτική η ανάρτηση πριν μπει η υπογραφή του Υπουργού. Και εμείς. Και λέμε έτσι λοιπόν πιστεύω. Ότι πριν λίγο καιρό είχαμε τον Γιώργο Πανδρέου. Από τα λίγα πράγματα που προώθησε, με τη σύμφωνη γνώμη τότε ενός πολύ μεγάλου μέρους. Πολύ θετική έτσι, πρωτοβουλία. Είναι η διάβγεια. Και τώρα αρχίζουμε το ψαλίδισμα, όπως αρχίζουμε το ψαλίδισμα και με το ΑΣΕΠ, έτσι. Όπως αρχίζουμε το ψαλίδισμα με τους διορισμούς των διευθυντών των σχολείων, και εδώ θα έχει κάτι να μας πει ο φίλος μας, μέσα από συνδικαλιστικές διαδικασίες. Είναι δυνατόν οι διευθυντές σε όλη την Ευρώπη να επιλέγονται με βάση τα μεταπτυχιακά τους, με βάση τη δύναμή τους, και εδώ να λέμε ότι ο συνδικαλιστικός εκπρόσωπος του κάθε κόμματος που κυβερνάει θα έχει τη δυνατότητα να προωθεί τον όποιο διευθυντή σχολείου θέλει. Επιστρέφουμε στο παρελθόν και απογοητεύουμε τους ανθρώπους σαν τον φίλο μου τον Παναγιώτη, που αναγκαστικά λένε ας πάω στην Εστονία, ας πάω στη Λετωνία. Είναι θλιβερό, να σας πω κάτι. Είναι θλιβερό. Δεν μιλώ για την Καλιφόρνια. Γιατί πες, η Καλιφόρνια ήταν Καλιφόρνια. Το Λονδίνο ήταν Λονδίνο. Αλλά είναι θλιβερό ότι χώρες που μπήκαν στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, το ευρύτερο, πολύ αργότερα από εμάς, Εστονία, Λετωνία, έχουν μαζέψει νέους και από την Ελλάδα και από όλον τον Νότο που ρημάζεται και έχουν φτιάξει αυτές τις πρωτότυπες, τις πρότυπες καινοτόμες ηλεκτρονικές εταιρείες. Και έχουν γίνει έδρα οι πρωτεύουσές τους για τέτοιες εταιρείες. Και αυτό το παιχνίδι έπρεπε να το είχαμε παίξει εμείς. Δεν το παίξαμε με ευθύνη των προηγούμενων, λέω, για να μην ρωτήσει ο κύριος Χατζηνικολάου, και συνεχίζουμε την ίδια ιστορία και με τους παρόντες. Ελάτε. Ονομάζομαι Χριστίνα Πέτσι. Σπουδάζω στο ΙΕΚ Χαλανδρίου ως βοηθός φυσικοθεραπείας. Είπατε προηγουμένως ότι δεν θέλετε να μπείτε στην κυβέρνηση και αυτό είναι λογικά για να αλλάξετε κάποια πράγματα από άλλη οπτική γωνία, εισαγωγικά. Μήπως θα ήταν πιο λογικό ή μάλλον πιο σωστό να τα αλλάζατε από μέσα παρά από έξω, δηλαδή να παίρνατε ουσιαστικά την εξουσία για να τα αλλάζετε πιο αποτελεσματικά? Βέβαια. Και είναι στο χέρι σου να πάρουμε την εξουσία και να αλλάξουμε όλα. Χωρίς να κρεμίσουμε τη χώρα. Πρόσεξε όμως. Τι εννοώ. Εμείς δεν είμαστε στην κυβέρνηση. Συνομιλούμε με την κυβέρνηση όμως. Και το έχουν δεχτεί οι υπουργοί αυτό.
Και αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά της αντιπολίτευσης που κάνει το ποτάμι. Στην ΕΡΤ, που θα θέλατε να με ρωτήσετε και μπορώ να σας απαντήσω μετά, δώσαμε έναν πλήρη κατάλογο τροπολογιών. Δεν είπαμε δεν μας αρέσει το νομοσχέδιο. Στο νομοσχέδιο για την οικονομική κρίση, κάναμε μια συγκεκριμένη πρόταση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Προσπαθούμε. Έχουμε εμπειρογνώμονες, έχουμε επαΐοντες, έχουμε μια πολύ μεγάλη οικονομική επιτροπή. Και κάθε μέρα έχουμε την αγωνία να πάμε στη Βουλή και να κάνουμε προτάσεις. Δεν κάνουμε δομική αντιπολίτευση. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κακό, όπως τους αρέσει σε κάποιους να λένε. Εμείς λέμε, αυτή η πατρίδα είναι κοινή μας. Μπορώ κάθε μέρα να βελτιώσω μία απόφαση της κυβέρνησης. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε ανεξαρτήτως αν συμμετέχουμε σε κυβέρνηση ή όχι. Είναι πατριωτικό καθήκον αυτή ειδικά τη στιγμή να βοηθάς μία κυβέρνηση και να βελτιώνεις τις ρυθμίσεις που πάει να κάνει. Αλλά πολύ φοβάμαι βέβαια ότι τις περισσότερες παρατηρήσεις που κάνουμε τις πετάνε στα σκουπίδια, αλλά γι' αυτό πρέπει να απολογηθούν αυτοί και όχι εμείς. Πάμε σε μία μικρή διακοπή και έρχομαι από αυτή την πλευρά. Οχτώ. 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 Για ATM, τράπεζες, αλλά και πρακτορία ΟΠΑΠ. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο... 11, 8, 8, 8. Μάρθα. Έλα, Γησίλα, ε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, ε. Εγώ πότε θα γίνω μάνα. Λόλε. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκο είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Κλείνω και το Σάββατο στην Αγορά, Νίκος Πορτοκάλογλου, Φατμέ. Υπάρχει λόγος σοβαρός. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, δύο συλλεκτικά CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους. Πες μου πως είναι ψέμα. Αγορά. Νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκο Χατζηνικολάου. Καλά δεν βλέπεις ότι έχει ανάψει το λαμπάκι? Ακόμη δεν έχεις βάλει βενζίνη, από χθες το λέω. Τι περιμένεις πια? Τώρα πού θα βρεις ανοιχτό βενζινάδικο? Βενζινάδικο. Ανοιχτά βενζινάδικα. Ανοιχτά φαρμακεία. Θέλω και ασπιρίνες για τον πονοκέφαλο. Πλοήγηση στο πλησιέστερο φαρμακείο. Εμείς θα πάμε ψηλά. Απλά της μιλάς και αυτή σε καταλαβαίνει. Επιλέξτε τώρα ένα MLS smartphone ή tablet με τη μοναδική mic. MLS. Ό,τι λες, γίνεται. 11. 8. 8. 8. Για ATM, τράπεζες, αλλά και πρακτορία ΟΠΑΠ. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο... 11, 8, 8. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα,
τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Την Κυριακή με τη Real News. Σωτηρία Μπέλου. Οι ανεπανάληπτες ερμηνείες της σε ένα συλλεκτικό CD. Μαζί. Flash Point, το καλύτερο live album των Rolling Stones με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους. Και Real Taste, ο πόντος και οι γεύσεις του ταξίδι στη διεθνή κουζίνα και 10 σεφ εμπνέονται από το μαγιάτικο μποστάνι. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έλα να, ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Ζημιά στο σπίτι και ψάχνεις άμεση λύση? Στο 11888 θα βρεις ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, τεχνικούς ανελκυστήρων αλλά και κλειδαράδες. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888.